Ποια είναι τα πιο καταραμένα αντικείμενα που έχουν υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία? Στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν υπάρξει αρκετές φήμες για αναρρύθμιτα αντικείμενα που κουβαλούν μέσα τους κάποια σκοτεινή κατάρα. Σε αυτό το crypt θα δούμε 5 τέτοια αληθινά αντικείμενα που ίσως ήταν καταραμένα και σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο. Το πορτρέτο ενός δακρυσμένου αγοριού αναστάτωσε τη Μεγάλη Βρετανία το 1985, αφού κανείς δεν κατόρθωσε να κάψει τον πίνακα παρά τις άπειρες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν. Η ιστορία του πορτρέτου με το δακρυσμένο αγόρι ξεκίνησε όταν ένας πυροσβέστης πρόσεξε πως ένα σπίτι του Yorkshire που είχε καταστραφεί από φωτιά, ο πίνακας είχε παραμείνει άθικτος, ενώ ανέφερε πως είχε ξαναδεί τον πίνακα να βγαίνει σώος από πυρκαγιές σε άλλα σπίτια. Μετά από την αναφορά του πυροσβέστη, άνθρωποι από όλη τη Βρετανία έστελναν παρόμοιες διηγήσεις σε εφημερίδες, αφού είχαν τυπωθεί άπειρες αναπαραστάσεις του πίνακα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας τεράστιος αστικός θρύλος σε σχέση με το πορτρέτο. Η υπόθεση πήρε διαστάσεις κατάρας όταν αναπτύχθηκαν θεωρίες ότι ο πίνακας είναι αυτός που προκαλεί τις πυρκαγιές. Πάνω στο πορτρέτο με το δακρυσμένο αγόρι έχουν γίνει αρκετά πειράματα από το 1985 μέχρι και σήμερα για να μπορέσει κάποιος να δώσει απαντήσεις στο μυστήριο. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και κωμικός Steve Pant, που βρήκε ένα τέτοιο πίνακα, τον πήγε σε ένα κέντρο έρευνας για να προσπαθήσει να τον κάψει με ασφάλεια. Όμως το αποτέλεσμα τον άφησε άφωνο, αφού μια φλόγα που ξεπίδησε στη γωνία του πίνακα συνέχισε να καίει μονάχα την κορνίζα. Έπειτα η φλόγα έσβησε και το πρόσωπο του αγοριού έμεινε άθικτο. Μέσα στο καταραμένο κουτί D-Book φημολογείται πως κατοικούσε ένας τρομερός δαίμονας. Το κουτί D-Book έγινε γνωστό το Σεπτέμβριο του 2001 όταν ένας αγοραστής αντικών πούλησε το κτήμα του στο Portland του Oregon. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε και για να πουλήσει τα υπάρχοντα μιας γριάς γυναίκας, η εγγονή της οποίας έδωσε στον αγοραστή και ένα απλό ξύλινο ντουλάπι κρασιού. Η εγγονή της γυναίκας εξήγησε πως η γιαγιά της κρατούσε πάντα το κουτί κρυμμένο και έλεγε πως δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να ανοιχτεί, επειδή μέσα του ζούσε ένα κακόβουλο πνεύμα που ονομαζόταν D-Book. Η γυναίκα είχε ζητήσει να θαυτεί το κουτί μαζί της, όμως η επιθυμία της δεν πραγματοποιήθηκε. Όταν ο έμπορος που είχε αγοράσει το κτήμα πήρε μαζί του το κουτί, άρχισαν να συμβαίνουν παράξενα και τρομακτικά πράγματα, αφού τα φώτα του σπιτιού του έσβηναν από μόνα τους, ενώ άκουγε φοβερούς ήχους που προέρχονταν από το υπόγειο. Όταν αναζήτησε τι είχε συμβεί, ο έμπορος διαπίστωσε πως κάθε λάμπα στο χώρο είχε σπάσει. Τότε έδωσε το κουτί του κρασιού στη μητέρα του σαν δώρο και η γυναίκα υπέστη αμέσως εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ προσπάθησε να δώσει το κουτί σε διάφορα άλλα άτομα, οι οποίοι πάντα του το επέστρεφαν επειδή ένιωθαν αποστροφή για το τρομερό κουτί D-Book. Η μούμια Ότζι, που ήταν θαμμένη για πάνω από 5.000 χρόνια στο χιόνι, φημολογείται ότι σκόρπισε το θάνατο εξαιτίας της κατάρας που κουβαλούσε. Σε επαφή με τη μούμια χωρίς να πάθουν το παραμικρό. Το άγαλμα Μαύρος Άγγελος που βρίσκεται σε κάποιο νεκροταφείο του Όκλαντ λέγεται πως σκοτώνει οποιονδήποτε το αγγίξει. Το λυπημένο και παλύψιλο άγαλμα με το όνομα Μαύρος Άγγελος υψώνεται πάνω από τους τάφους στο κέντρο του νεκροταφείου και σύμφωνα με τους αναρρύθμιτους αστικούς θρύλους της περιοχής, όποιος κάνει το λάθος να το αγγίξει πεθαίνει χωρίς καμία ευκαιρία να γλιτώσει. Η κατάρα του Μαύρου Άγγελου υπάρχει εδώ και δεκαετίες και σε αυτό έχει συμβάλει και το παράξενο μαύρο χρώμα του που οφείλεται μάλλον στη φθορά του χρόνου, ενώ οι μύθοι αναφέρουν πως η κοπέλα που βρίσκεται θαμμένη κάτω από το Μαύρο Άγγελο ήταν μάγισσα που μετέφερε την κατάρα αλλάζοντας το χρώμα του αγάλματος. Ο Μαύρος Άγγελος έχει γίνει σημείο συνάντησης για τους λάτρες του Halloween, που μαζεύονται γύρω από το άγαλμα και δοκιμάζουν τη μοίρα τους αγγίζοντάς το. Φυσικά ένα από τα πιο γνωστά καταραμένα αντικείμενα είναι η περίφημη κούκλα Annabelle.
Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε την περίφημη κούκλα Άναμπελ και την αληθινή ιστορία της. Το 1970, μια γυναίκα αγόρασε από ένα φθηνό κατάστημα μια πάνινη κούκλα για την κόρη της, η οποία ήταν στο κολέγιο. Εκείνη την έβαλε στο δωμάτιό της, αλλά σύντομα μαζί με τη συγκατοικό της πρόσεξαν περίεργα πράγματα να συμβαίνουν που αφορούσαν την κούκλα. Η Άναμπελ κινούταν μόνη της και είχε μετακινηθεί σε άλλα δωμάτια του σπιτιού ακόμα και όταν κανείς δεν την άγγιζε, ενώ οι κοπέλες βρήκαν αρκετές φορές την κούκλα να στέκεται ανέπαφη στα πάνινα πόδια της. Τα κορίτσια τρομαγμένα ήρθαν σε επαφή με μέντιουμ, το οποίο τους είπε πως η κούκλα είχε καταληφθεί από το πνεύμα ενός νεαρού κοριτσιού που είχε πεθάνει χρόνια πριν. Μετά από τα όσα τρομερά συνέβησαν, τα δύο κορίτσια επικοινώνησαν με τους παραψυχολόγους Ed και Lorraine Warren. Το ζευγάρι των ερευνητών σύντομα διαπίστωσε πως η Άναμπελ έκρυβε πράγματι κάτι δαιμονικό μέσα της. Έτσι η τρομερή κούκλα κατέληξε στην κατοχή των Warrens, οι οποίοι την τοποθέτησαν σε ένα γυάλινο κουτί στο απόκριφο μουσείο τους στο Connecticut. Guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να το απολαύσατε. Όσοι δεν είστε συνδρομητές, κάντε ένα subscribe στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα επόμενα επεισόδια του Weirdo. Κάντε ένα like και share το βίντεο αν σας αρέσει το περιεχόμενό του και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο.